Το τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών είναι το πρώτο από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε να λειτουργεί κατά το πανεπιστημιακό έτος 1984-1985. Ιδρύθηκε το 1984 ταυτόχρονα με τα τμήματα μουσικών σπουδών και θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας του, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών εκπαιδεύει ήδη την τέταρτη χιλιάδα εικαστικών καλλιτεχνών, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν αξιόλογο εικαστικό έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα έχει 22 μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων, 15 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, 5 μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού και 2 μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και 1.164 εγγεγραμμένους και εγγεγραμμένες και 780 ενεργούς και ενεργές φοιτητές και φοιτήτριες. Το τμήμα παρέχει καλλιτεχνικές εργαστηριακές σπουδές, που σε συνδυασμό με την παροχή γνώσεων σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στη βάση ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθόδων και την παροχή παιδαγωγικής επάρκειας, στοχεύουν στην ανάδειξη καλλιτεχνών με σφαιρική παιδεία και εξειδικευμένες καλλιτεχνικές ικανότητες. Οι σπουδές στο τμήμα αφορούν την εικαστική έρευνα στην παραγωγή πολλαπλών και συνδυαστικών τρόπων έκφρασης, με την ανάπτυξη αντίστοιχων πρακτικών και μεθοδολογιών. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών είναι πενταετές. Το απονεμόμενο πτυχίο με αναγραφή της κατεύθυνσης ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, νέα μέσα στις εικαστικές τέχνες, αντιστοιχεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου Integrated Master, επίπεδου 7, του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Λειτουργούν 8 θεσμοθετημένα καλλιτεχνικά εργαστήρια ως αυτόνομες διδακτικές και ερευνητικές μονάδες. Στην κατεύθυνση της ζωγραφικής λειτουργούν 5 εργαστήρια, ενώ ένα εργαστήριο λειτουργεί στην κατεύθυνση της γλυπτικής, ένα στην κατεύθυνση της χαρακτικής και ένα στην κατεύθυνση των νέων μέσων στις εικαστικές τέχνες. Εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Οι κτηριακές υποδομές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών μοιράζονται ανάμεσα στα 4 κτίρια της Θέρμης, έναντι του οικισμού Λίδα Μαρία και στο κτίριο Τόμας. Ενώ για την προετοιμασία πτυχιακών εργασιών, κυρίως χρησιμοποιούνται οι υπόγειοι χώροι του κτιρίου στη Σταυρούπολη. Στις κτηριακές εγκαταστάσεις, έναντι του οικισμού Λίδα Μαρία, στεγάζονται το 1ο, 3ο και 5ο εργαστήριο ζωγραφικής, το εργαστήριο χαρακτικής και η αίθουσα θεωρητικών Α. Ενώ στο κτίριο Τόμας στεγάζονται το 2ο και το 4ο εργαστήριο ζωγραφικής, το εργαστήριο γλυπτικής, η αίθουσα θεωρητικών Β και η βιβλιοθήκη του τμήματος. Προς υποστήριξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, λειτουργεί η γραμματεία του τμήματος που στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου διοίκησης και στελεχώνεται από 4 διοικητικούς και διοικητικές υπαλλήλους. Η βιβλιοθήκη του τμήματος βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου Τόμας και είναι ανοιχτή τόσο στο προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η βιβλιοθήκη του τμήματος είναι μέλος του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παρέχει δυνατότητα έκδοσης ατομικής κάρτας δανεισμού με ισχύ σε όλες τις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου. Μαζί με τα καλλιτεχνικά εργαστήρια αποτελεί το κεντρικό σημείο μαθησιακών πόρων για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος. Έχει θέσει ως στόχο της τη συνεχή υποστήριξη όλων των χρηστών της μέσα από την πρόσβαση στη γνώση, με έμφαση στις ηλεκτρονικές και τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες και με τη διενέργεια σε τακτά διαστήματα εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ασκήσεων. Η οργάνωση του υλικού γίνεται με βάση τα πλέον σύγχρονα δεδομένα. Η προσπάθεια για συνεχή ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις μεθόδους παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της βιβλιοθηκονομίας, καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών σε αυτές, είναι από τις κύριες μέρημνες της βιβλιοθήκης. Το τμήμα διαθέτει 2 νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρώτη είναι ενταγμένη στο εργαστήριο Νέα Μέσα στις Εικαστικές Τέχνες. Έχει χωρητικότητα 12 θέσεων και στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου Τόμας, ενώ η δεύτερη στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου Τόμας και έχει χωρητικότητα 12 θέσεων. Η δημοσιοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος και των συνεργασιών του με άλλους φορείς, καθώς και η επικοινώνηση της καλλιτεχνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας των αποφύτων του και η διασύνδεσή τους, επιτυγχάνονται μέσω των κύριων διάβλων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το τμήμα, την ιστοσελίδα του, η οποία ενημερώνεται σε τακτική βάση και τις επίσημες ομάδες του τμήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά την τριετία 2016-2019, ξεκίνησε μια συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για τη δημιουργία ενός αποθετηρίου, μια βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει την ερευνητική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του τμήματος και τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφυτων. Βασική επιδίωξη του τμήματος αποτελεί η διεύρυνση και εντατικοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της παραγωγής πρωτότυπης έρευνας υψηλού επίπεδου, σε συντονισμό με τις διεθνείς κατευθύνσεις της έρευνας και τις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές στο πεδίο των οικαστικών τεχνών, καθώς και η παροχή υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικής και θεωρητικής διαθεματικής και διεπιστημονικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το τμήμα εξασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση και δραστηριοποίηση των μελών του με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες, εκθέσεις, συνέδρια και δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την προώθηση συνεργασιών σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Η σύγκληση διδασκαλίας και έρευνας επιδιώκεται μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη ενός πλαισίου συσχέτισης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με το ήδη υπάρχον διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τέχνη και δημόσια σφαίρα, καθώς και με την ερευνητική εργασία των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος. Η κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθεί και με ίδρυση νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που θα έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική διδακτική και ερευνητική σύγκληση της τέχνης με τεχνολογικές και απεικονιστικές μεθόδους, καθώς και με την ανάπτυξη του προγράμματος συνεργασίας με μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Επιπλέον, το τμήμα ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας με ιδιαίτερη αφοσίωση και επιτυχία, καθώς αναπτύσσει συνεχώς και εντείνει συνεργασίες με καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και ιδρύματα, με στόχο την επικοινωνία των στόχων και της πολιτικής του, τη μετάδοση γνώσης, δηλαδή τη διάδοση του ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου πέραν του ακαδημαϊκού χώρου και τη διάχυση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της, με έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και στη σύνδεση με την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι διδάσκοντες αναπτύσσουν τόσο τις αυτόνομες ερευνητικές τους προσεγγίσεις και μεθοδολογίες στα εργαστήρια, όσο και την εκθεσιακή και επιστημονική τους δραστηριότητα, εστιάζοντας τη συμμετοχή τους σε εικαστικές διοργανώσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, βασική επιδίωξη του τμήματος είναι η συνεχής και εντατική συνεργασία με μουσεία και ιδρύματα, όπως ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τέχνων Θεσσαλονίκης, ΜΟΜΟΥΣ, και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και εκθέσεων, με άξονα την απόκτηση καλλιτεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και των αποφύτων του τμήματος. Επίσης, προς την ίδια κατεύθυνση, επιδιώκεται η ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Φοιτητοκεντρική διδασκαλία. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος είναι προσανατολισμένο στη φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια υιοθετούν την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτική προσέγγιση, που στόχο έχει την εξατομικευμένη διδασκαλία και επίβλεψη, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργική πολυφωνία, η ενεργοποίηση της καλλιτεχνικής ταυτότητας των φοιτητών και των φοιτητριών και η ανάπτυξη της ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής τους προσωπικότητας. Η ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση και την εφαρμογή ποικίλων τεχνικών, τον ελεύθερο πειραματισμό και τη διερεύνηση των νέων μέσων αποτελεί πρωτεύοντα μαθησιακό στόχο. Εξίσου σημαντικό στόχο αποτελεί και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς και η διαμόρφωση μιας ευρείας αντίληψης για την τέχνη και τον κόσμο, η οποία ενισχύεται με τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων. Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών και των φοιτητριών στα εργαστήρια, η τακτική επικοινωνία με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες όλων των μαθημάτων, η συνεχή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το παραγόμενο εικαστικό έργο τους, καθιστούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ενεργά μέλη της μαθησιακής πράξης. Βασικός άξονας της διδασκαλίας τόσο των εργαστηριακών όσο και των θεωρητικών μαθημάτων αποτελεί η επαφή των φοιτητών με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τον παραγόμενο λόγο για την τέχνη και τον πολιτισμό, μέσα από επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μνημεία της πόλης και σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, καθώς και μέσα από την παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Η διδασκαλία των μαθημάτων εργαστηριακών και θεωρητικών βασίζεται σε ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας που περιλαμβάνουν την ατομική και ομαδική παρουσίαση εργασιών και διαδραστικές ασκήσεις, καθώς και τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων e-learning που χρησιμοποιούν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι εγγεγραμμένοι και εγγεγραμμένες στο τμήμα φοιτητές και φοιτήτριες.
Οι παιδαγωγικές μέθοδοι αξιολογούνται τακτικά με στόχο τις βελτιωτικές παρεμβάσεις όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση και την εξαμηνιαία αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών και με αναφορά στην ετήσια αξιολόγηση του τμήματος. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ερευνητική μεθοδολογία και δεοντολογία σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρόγραμμα που προτείνει το κάθε καλλιτεχνικό εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εξαμήνων, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές καλλιτεχνικές εκθέσεις ή άλλες εικαστικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα εκφραστικά μέσα και τη μεθοδολογία που προάγεται από το ερευνητικό έργο των εργαστήριων στο οποίο συμμετείχαν. Η διπλωματική εργασία που διαρκεί 2 εξάμηνα αποτελεί το επιστέγασμα όλων των εργαστηριακών και θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί κατά το 5ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και αποτελεί πρωτότυπη εικαστική ερευνητική πρόταση. Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης αποτελεί μια ουσιαστική δυνατότητα διασύνδεσης της εργαστηριακής και θεωρητικής γνώσης πριν από τη λήψη του πτυχίου με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται στον επαγγελματικό στίβο, καθώς δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με τον επαγγελματικό χώρο και της απόκτησης της απαραίτητης εξωστρέφειας. Επιπλέον, βοηθάει τη γνωριμία στην πράξη με τα διαφορετικά αντικείμενα της επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορούν τις εικαστικές τέχνες. Επίσης, μέσω του προγράμματος Erasmus, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι του τμήματος, με την απόκτηση εξειδικευμένων καλλιτεχνικών και θεωρητικών γνώσεων, μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εικαστικοί καλλιτέχνες. Ειδικότερα, μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα τέχνης και πολιτισμού, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε φορείς πολιτισμού, σε μουσεία, στο θέατρο, σε αρχαιολογικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση, στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και σε κάθε άλλη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ανταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή του, να προάγει τις εικαστικές τέχνες μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα, να εξασφαλίζει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια για την καλλιτεχνική και επαγγελματική τους πορεία και να συμβάλλει στην ευρύτερη καλλιτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, καθώς και τις νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας και έρευνας στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. Προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα σπουδών και εντείνοντας την ερευνητική του δραστηριότητα, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα σύγχρονα καλλιτεχνικά ζητήματα και στις τρέχουσες επαγγελματικές συνθήκες, αποκτώντας τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν διευρυμένες γνώσεις, κριτική ικανότητα και άρτια κατάρτιση για την καλλιτεχνική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους.